Τριήμερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε για την ελληνική κουζίνα και τη μεσογειακή διατροφή. Ο Φίλιππος Μπαντής, ο οποίος διατηρεί ένα από τα πιο γνωστά και μακροβιότερα μπουγατσατζίδικα της Θεσσαλονίκης, έμαθε διαδικτυακά στους φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Χονγκ Κονγκ να ανοίγουν φύλλο μπουγάτσας. Έγινε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο για την ελληνική γαστρονομία από τα αρχαία χρόνια μέχρι τώρα. Μέσα σε όλους τους καλεσμένους είχα την τιμή να συμμετέχω κι εγώ, όπου τους έδειξα το φύλλο της μπουγάτσας, το φύλλο αέρας, ως το παραδοσιακό ελληνικό πρωινό στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή τι ακριβώς, πώς ακριβώς γίνεται? Τους δείξαμε τον τρόπο παρασκευής, ακριβώς την ιστορία της μπουγάτσας, η οποία είναι από τα βυζαντινά χρόνια, ίσως και πιο πριν από ό,τι έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα, πώς ήρθε στην Ελλάδα από τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την ιστορία της από την Καπαδοκία. Και πώς έχουμε μείνει πλέον λίγοι τεχνίτες που τη φτιάχνουν στο χέρι και είναι το αγαπημένο πρωινό όλων των Ελλήνων. Κύριε Μπαντή, ποια ήταν η αντίδραση των φοιτητών όταν βλέπανε να στριφογυρίζεται την μπουγάτσα στον αέρα? Εντυπωσιάστηκαν, τους φάνηκε πάρα πολύ εντυπωσιακό, αλλά ειδικά οι φοιτητές από τη Ταϊλάνδη συγκεκριμένα και από το Βιετνάμ, τους φάνηκε γνώριμο γιατί υπάρχει ένα προϊόν που φτιάχνεται με παρόμοιο τρόπο με την μπουγάτσα μας. Οπότε κάπως εκείνοι το ξέρανε. Όλοι οι άλλοι εντυπωσιάστηκαν, μείνανε με το στόμα ανοιχτό. Τι απορίες είχαν, τι σας ρωτούσαν? Κυρίως ρωτούσαν για τις πρώτες ύλες. Τους έκανε εντύπωση ότι χρησιμοποιούμε αγνό βούτυρο, ελαιόλαδο, προϊόντα που εκεί είναι πανάκριβα και δεν τα ξέρουν κιόλας. Και τους έκανε αυτό εντύπωση. Οι πρώτες ύλες κυρίως, οι αγνές που χρησιμοποιούμε. Σύμφωνα με τον κύριο Μπαντή, κάποιοι από τους φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημά του και έχουν έρθει στην Ελλάδα θέλουν να μεταφέρουν τις γνώσεις τους και να ασχοληθούν με την παραγωγή μπουγάτσας, έτσι ώστε και στον τόπο τους να απολαμβάνουν την μπουγάτσα Θεσσαλονίκης.